Έλα ψυχούλα μου, έλα καρδούλα μου. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Είναι η καλύτερη σας εμφάνιση. 9. 9. 9. 9. Γιατί ήταν η καλύτερη εμφάνιση. Από την προηγούμενη δεν υπήρχε δεκάρι στη βαθμολογία. Έστω 1, έστω 2, έστω 4. Δεν ξέρω. Θέλω να ρωτήσω, αλλά θα μου πούνε. Τεοκλή, θεωρώ ότι από τους συμμετέχοντες, από όλους τους συμμετέχοντες, έχεις τη μεγαλύτερη εξέλιξη από όλους. Αυτό το σχόλιο είναι και η ουσία του Just. Να βλέπεις έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έχει τραγουδήσει, να ξεκινάει από βαθμολογίες 5-6 και να φτάνει να λέει τόσο δύσκολα τραγούδια και να παίρνει και 9 και να ακούει και τόσο καλά σχόλια. Νομίζω αυτό είναι η ουσία, η εξέλιξη. Και οι δυο τους να απ' όλα πιο πολύ. Καλέ! Τι έγινε, παιδί μου? Καλή, σηκώστε, γιατί δεν είμαστε μεριάτικα. Τι να κάνω, πρόβα κάνω, δεν γίνεται. Αγάπη, δεν έχουμε χρόνο. Δεν έχουμε χρόνο και χθες το βράδυ. Αγαπώ σημαίνει, αγαπώ σημαίνει. Δεν έχουμε χρόνο, δεν έχουμε χρόνο. Ποιος μέρα, σήμερα, κρυφά πορεύουσε μπροστά. Ε, καλή, χαμήλωσε. Ποτέ σου πως είναι η πίτρα, ποτέ σου. Μας έχετε ζαλίσει. Σου μιλάω γόνε, ζουτσούτ. Πάμε, θα φάμε ξύλο, θα φάμε ξύλο εδώ. Πάμε, 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 πάμε. Συγγνώμη, καλή μου κυρία, συγγνώμη. Για το Just. Ό,τι και να κάνουμε, τραγουδάει, τραγουδάει, τραγουδάει. Μη αυτό κιόλας έχει την πιο μεγάλη εξέλιξη. Αντί να μιλάει, τραγουδάει πια. Τι να κάνω, ρε αγάπη. Εντάξει, αφού το ξέρεις, έχω ενθουσιαστεί. Μου δώσε τραγούδι του Μαζονάκη τώρα. Αφού ξέρεις, όσο ζω, μαζού. Μ' άρεσε, ναι. Ναι, μ' άρεσε πάρα πολύ. Σου είπαν κιόλας την άλλη φορά, τα πήγαμε και τόσο καλά. Πήρες το δεκάρι και λες, θα πάω πάλι Μαζονάκη. Ναι, θέλω, θέλω, θέλω. Δεκαράκι. Λοιπόν, πάμε πάνω να κάνουμε την πρόβα μας κανονικά τώρα. Και όλα θα πάνε καλά. Το έχεις, μπορεί. Το πιστεύεις. Ναι, το έχουμε. Για άλλη μια φορά. Πάμε για τα. 2 δεκάρια. Γιατί όχι. Θέλω 4 δεκάρια τώρα. Α, 4 πας για τα 4 δεκάρια. Πάμε, 4 δεκάρια. Γουστάρω πολύ που ξαναλέω μαζό. Όσο ζω μαζό, εγώ και όλος ο κόσμος, είναι μια πραγματικά πολύ μεγάλη πρόκληση και αυτό το τραγούδι. Ελπίζω να τα καταφέρω. Πολλά λόγια μου είναι. Όλα. Πρώτα απ' όλα. Άμα χάσω κανένα, πειράζει. Πολύ. Λίγο τη μελωδία, μα φύγω λίγο έτσι. Πάρα πολύ. Θες να φύγεις να πας σπίτι την άλλη εβδομάδα να. Θα τα βρω όλα. Σε υπόσχομαι. Βούρια τελικό, λοιπόν. Ας υποδεχτούμε στη σκηνή τον Ετεοκλή και την Ελένη. Ποιος άφησε χνάρια να βρεις να πατήσεις, για να έχεις μια στράτα αν θες να γυρίσεις. Και όταν γυρίσεις σου είπα πως θα είμαι εδώ. Ποιος πήρε απ' τη δύση του ήλιου το χρώμα, για να έχεις να βλέπεις και όχι στο χώμα. Ποτέ να μην πέσουν τα μάτια σου που τ' αγαπώ. Αγαπώ σημαίνει να ανταμώνουσαι και οι δυο τους να'ν απ' όλα πιο πολύ. Αγαπώ σημαίνει κάτι που σε φέρνει στο να θες να φτάσεις στην υπερβολή. Ποιος μέρα τη μέρα κρυφά πολεμούσε μπροστά από σένα τις πίκρες νικούσε. Ποτέ σου πως είναι η πίκρα, ποτέ σου μη δεις. Ποιος νύχτα τη νύχτα να σε μετρούσε, για να έρθει κοντά σου που να προσπερνούσε. Εκεί για να είναι ποτέ σου να μην φοβηθείς. Αγαπώ σημαίνει να ανταμώνεσαι και οι δυο τους να'ν απ' όλα πιο πολύ. Αγαπώ σημαίνει κάτι που σε φέρνει στο να θες να φτάσεις στην υπερβολή. Υπερβολές που έκανα όλες χαλάλι. Για σένα ναι χαλάλι, σου θα το κάνα και πάλι. Ποτέ μου δεν μετανιώσα, δεν μετανιώνω. Και πάντα υπερβολικός για σένα θα δηλώνω. Αγαπώ σημαίνει να αγαπώ.
να φτάσει στην υπερβολή. Αγαπώ σημαίνει. Μπράβο! Νομίζω ότι η Ετεοκλή το καταυχαριστήθηκε στο τραγούδι. Καλησπέρα σας. Το ευχαριστήθηκα σίγουρα πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν το αφιέρωνε στην Ελένη. Εγώ δεν το ευχαριστήθηκα. Εσύ έκλεψες αυτά τα φουλάρια στο γιακά και το έβαλες κουλαρίκι. Ήθελα να τον αγκαλιάσω, να τον πιάσω πιο πολύ και αυτά εδώ κόβουν. Είναι κανονικός καθρέφτης. Δεν μπορούσα να το χαϊδέψω τον άνθρωπο. Δηλαδή, γιατί μου το κάνανε αυτό. Σπίτι, σπίτι, Ελένη μου, σπίτι. Σπίτι δεν προλαβαίνω, Δέσποινα, γιατί κάνουν πρόβες μέχρι και στο κρεβάτι. Και τι να κάνουμε, να κάνουμε break, να αγκαλιαστούν, να φιληθούνε. Δεν προλαβαίνουμε. Λοιπόν, από μένα μπράβο. Νομίζω είναι ένα τραγούδι που σου αρέσει, μάλλον για να το λες έτσι. Το νιώσες, δεν ξέρω. Μου αρέσει πάρα πολύ και το νιώσα και πάρα πολύ. Από τα πιο έτσι, δύσκολα τραγούδια στις πρόβες. Δυσκολεύσαν περισσότερο από όλα τα υπόλοιπα. Ήτανε παραγγελιά. Από ποιον ήταν η παραγγελιά? Η παραγωγή αποκλείεται να ανακατεύει. Παιδιά, άμα αρχίσουμε έτσι και το ένα το επεισόδιο, δηλαδή όλα τα βέλη σε μένα, τι να πρωτοκάνω. Α, εσύ μόνο σου μαρτυρήθηκες. Μια ιδέα είπα πάλι. Αρχίζουμε από την αρχή. Μια ιδέα. Πάμε λοιπόν στην κριτική μας επιτροπή και θα ξεκινήσω με τη Βίκη. Βίκη, ναι. Η Βίκη, η οποία κάνει το αλικάκι σήμερα με αυτό το... Πειρατή. Πέντε να το πήρε, παιδιά. Όχι, είναι Βίκη, η Κατερίνα, βόλτα στην Αθήνα. Το κατάπια το τόπι. Παιδιά μου, τι γίνεστε? Καλά, εσύ. Λοιπόν, Ετεοκλή, Ελένη, εμένα μου άρεσε ο τρόπος που είπες το τραγούδι, αλλά θεωρώ ότι είναι ένα τραγούδι το οποίο δεν είναι δύσκολο. Δηλαδή, είναι Ελένη, εγώ κάνω λάθος? Είναι, έχει περίεργη μελωδία, έχει ψηλές, γιατί το είπε μισό τόνο κάτω από τον Γιώργο Μαζονάκη και είναι ψηλά. Εγώ να σας πω την αλήθεια, συγγνώμη που διακόπτω. Με δυσκόλεψε πιο πολύ από όσα έχω πει. Αλήθεια? Ναι, γιατί δεν μπορούσα να βρω τόσο πολύ τη μελωδικότητα. Αυτό με δυσκόλευε. Για δεν διάλεξες ένα άλλο, βρε αγόρι μου. Τώρα και εσύ εναντίον του Νίκου είσαι. Όχι, λέει, μα αφού τον δυσκόλευε. Απαγορεύεται. Εσένα θα βαθμολογήσεις στο τέλος, να το ξέρεις. Βάλτε μου ό,τι βαθμό θέλετε. Ο βαθμός δεν θα είναι για τον Ετεοκλή, το λέω να το ξέρεις. Χτύπα κι άλλο, θα τα αντέξω. Θα χτυπήσω. Δεν καταλαβαίνω ότι... Ναι, παρακαλώ. Όχι, όχι, φαντάζομαι ότι για να το λες όντως θα σε δυσκόλεψε. Πάντως εγώ, ακούγοντάς το, δεν μου φάνηκε ένα τραγούδι δύσκολο. Δεν ξέρω αν κάνω τόσο λάθος. Αντίθετα, νομίζω ότι μου φάνηκε εύκολο για σένα. Το είπε άσχημα, δηλαδή, εννοείς? Καθόλου, δεν είπα ότι ωραία. Το είπα άσχημα. Είπα ότι ωραία το είπανε, αλλά θεωρώ ότι το τραγούδι μου φάνηκε λίγο μονόχορδο. Ήταν καλά τα παιδιά ή κακά? Είπε τάξη. Ότι της άρεσε, αλλά είναι μονόχορδο. Το είπε μονόχορδο, πώς φαίνονται οι επιρροές από τη Λυσιστράτη. Α, εντάξει. Έλα, Νίκο, Νίκο, μάζεψέ τες. Λοιπόν, ο λόγος στον κύριο Φασουλή. Η αλήθεια είναι όντως, είναι δύσκολο αυτό το τραγούδι. Δηλαδή, τουλάχιστον φάνηκε η δυσκολία από τον τρόπο που αντιμετώπισες εσύ. Εσύ το αντιμετώπισες με έναν τρόπο που φάνηκες φοβισμένος. Δεν ήσουν άνετος μέσα στο τραγούδι όπως άλλες φορές, όπως στην προηγούμενη ειδικά φορά. Ήσουν λίγο μαγκωμένος, σαν να προσπαθείς να φτάσεις αυτό που είχες φανταστεί. Σε μένα δεν έφτασε. Ενώ την προηγούμενη φορά μου άρεσε πάρα πολύ. Μου άρεσε πάρα πολύ. Αυτά από μένα. Το plexiglass stay. Έλεγα θα φύγει και θα φτάνει ο ήχος. Εσύ φταίς, αλλά τέλος πάντων. Δέσποινα. Βρε, Ετεοκλή μου, έχεις και γενέθλια σήμερα. Ναι, να ζήσεις. Ναι, ρε παιδί αγώρια. Μου, τώρα. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Γιατί ξεκινήσαμε έτσι? Ευχαριστώ. Έγινα 30. Χρόνια πολλά, 30 είσαι. Ναι. Με περνάει και 5 χρόνια το παιδί και είστε και έτσι. 5 χρόνια σε περνάει, μάλιστα. Μην πάει και βαθμολογία και μαζί με την ηλικία. Σε δυσκόλεψε αρκετά το συγκεκριμένο τραγούδι. Ακούγεται εύκολο. Στο κουπλέ έχει κάποιες έτσι μικρές τέλος πάντων δυσκολίες, ειδικά αν δεν είσαι τραγουδιστής. Δεν μπήκες καλά. Και ακουγόταν λίγο περίεργα εδώ κάτω, όλο. Ακόμη και στη φάση που μπαίνει η Ελένη, αισθάνομαι ότι δεν σώζεται. Άμα δεν το σώζει τη Ελένη... Στο προηγούμενο live ήσουν σε ένα τραγούδι που πραγματικά πρωταγωνιστούσες, ήσουν εκτεθειμένος με την καλή και την κακή του έννοια. Τελικώς ήτανε καλή. Σε αυτό λοιπόν που και πάλι πρωταγωνίστησες, θα έλεγα ότι εκτέθηκες λίγο με την αρνητική έννοια, αν μπορώ να το πω έτσι.
σε συναχωρώ τώρα γιατί είσαι και γενέθλια. Μα έτσι όπως τα δεν πειράζει. Άλλα τα γενέθλια. Αλλά πραγματικά φταίει άλλος. Να πω κάτι. Ο ότι... βαθμός μου δεν θα είναι για σένα. Μα έτσι όπως τα λέτε, δεν πρόκειται να πούνε ένα τραγούδι μετά τις προκοπής. Θα λέμε να πούνε κάτι, ξέρω εγώ, πιο μοντέρνο. Θα λένε όχι, η επιτροπή είπε αυτό. Ποιο? Ότι δεν θα τους αρέσει, άμα το λέω εγώ. Τι, έχεις κάνει και κάποιες καλές και εύστοχες επιλογές. Πολύ, το συγκεκριμένο, πολύ. Όμως, από τη στιγμή που σε είδες ότι σε δυσκολεύει, έπρεπε να το αφήσεις στην άκρη, να πεις από ένα άλλο, γι' αυτό δεν το έχω και τόσο. Όσο έμπαινα στο τραγούδι, δεν υπήρχε γυρισμός. Μόλις δηλαδή, είδα δηλαδή ότι δυσκολεύομαι τόσο κοίτα, πολύ. Κοίτα. Κατέκτησε 9 στο προηγούμενο. Και 10 με το μαζονάκι με τον Κούτσι. Στο προηγούμενο είχε κατακτήσει και 10. Από σένα, Μαρία, ήτανε. Από μένα. Από τη Βίκη. Από τη Βίκη ήτανε. Με έχεις για τέτοια. Συγγνώμη. Συγγνώμη κιόλας, δεν θα ξαναγίνει. Πάρτε και στο γάμο σου να σου πει και του χρόνου. Κάτσε, είναι και κοντά ο γάμος. Περίμενε. Ο γάμος είναι κοντά και κάτι ετοιμάζουν τα παιδιά εδώ στο Open το καλοκαίρι, θα πούμε παραπάνω. Ναι. Πότε παντρεύονται λοιπόν, τα παιδιά. 19 Σεπτεμβρίου είναι ο γάμος και η βάπτιση μαζί. Α, τι ωραία, με το καλό. Με το καλό, πέρασε. Και θα τραγουδήσω εγώ. Αλλά να διαλέξει ο γαμπρός τα τραγούδια. Φυσικά. Και χωρίς κριτές από κάτω, λέει. Μαρία. Θα συμφωνήσω απόλυτα ότι δεν ήταν ένα βανταδόρικο τραγούδι. Και όχι, δεν είναι. Δεν σου στέλνω βέλη, αλλά όντως δεν ήταν. Νιώθω, τον κοκκινίζω. Και μου έκανε εντύπωση γιατί ενώ στο κουπλέ αισθάνθηκα ότι σαν μαθητής πατούσες καλά, σαν μαθητής όμως. Δεν είχες τον ενθουσιασμό και τη χαρά που είχες όταν τραγουδούσες άλλα τραγούδια. Στο ρεφρέν, που συνήθως τα ρεφρέν είναι πιο εύκολα, στο ρεφρέν, παιδιά, εγώ αισθάνθηκα ένα βουητό περίεργο. Σίγουρα δεν σας ευνόησε, αλλά επειδή έχουν πει τα ίδια και οι προλαλήσαντες, θέλω ο Σταμάτης να μας πει αυτό που είπε πριν, τι σημαίνει σ' αγαπώ στον Όμηρο. Αγαπώ σημαίνει αρκούμε. Δηλαδή, αγαπώ τη Βίκη, παράδειγμα λέω, δεν. σημαίνει μου αρκεί η Βίκη. Τίποτα άλλο να μην έχω. Τι ωραίο. Και εμείς αγαπάμε τα σχόλιά σας, άρα μένουμε εκεί και προχωράμε στη βαθμολογία. Κάτσε να. Κάτσε. Βίκη. 8. Σταμάτη. 7. Δέσποινα. Δεν μπορώ, άμα βλέπω έτσι την Ελένη να κάνει. Όχι, Δέσποινα, δεν μπορώ να κάνω. Δέσποινα, ένα δεκάρι. Τι. Καλά και εσύ πια. Είμαι η τρελή δηλαδή. Γυρνούσα κι εγώ πίσω τώρα. Είπε και μετά έβαλε 11. 9. 7. Σωστό, εντάξει. Μαρία, με τα κίτρινα, βάλε κάτι. 8. 30 βαθμούς, δεν είναι άσχημο. Σαν τα χρόνια που κλείνω σήμερα. Μη στεναχωριέστε, δεν πήγατε άσχημα. Είπα να λαμβάναμε.